Καλησπέρα, είμαστε με τον αρχηγό του Περιστερίου, τον Λεωνίδα τον Κασελάκη. Πέρυσι η ομάδα έφτασε μέχρι τον τελικό, στη μεγαλύτερη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της. Πώς προετοιμάζεται η ομάδα για το Final Eight? Εντάξει, σίγουρα για μας αποτελεί πολύ σημαντικό γεγονός ότι συμμετέχουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Final Eight. Ξέρουμε εκ των προτέρων, μην κρυβόμαστε, ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Έχουμε δύσκολο αγώνα μπροστά μας. Απ' την άλλη, εμείς θέλουμε να επικεντρωθούμε σε δική μας ομάδα, να βγάλουμε στο παρκέ αυτά που δουλεύουμε και αυτά που κάνουμε σωστά. Για που και πέρα, να δούμε στο τέλος τι έχουμε καταφέρει. Έχει φανεί ανταγωνιστικό παρόλο αυτό το Περιστέρι από πέρυσι. Τι είναι αυτό που κάνει καλά, εσύ που ζεις από μέσα? Τώρα είναι πολύ σημαντικό οι ομάδες που είναι ένα βήμα κάτω από το, ή και δύο βήματα κάτω από το Παναολυμπιακό και το Παναθηναϊκό, όταν αντιμετωπίζουν αυτές τις ομάδες, πρώτα απ' όλα να το πιστεύουν. Εμείς έχουμε ένα περιβάλλον. Σίγουρα έχουμε ένα προπονητή και εμείς οι παίκτες μεταξύ μας το πιστεύουμε. Όταν αντιμετωπίσουμε αυτές τις ομάδες, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, θέλουμε να ξέρουμε ότι έχουμε δώσει το 100%. Αυτό θα κάνουμε και την Παρασκευή και ελπίζουμε στο τέλος να καταφέρουμε κάτι καλό. Πέρα όμως από τον Ολυμπιακό που είναι φορμαρισμένος, όπως είπες και στην συνέντευξη τύπου, είναι και το Περιστέρι φορμαρισμένο. Και θα διεκδικήσει τις πιθανότητες του, έτσι δεν είναι? Σε κάθε αγώνα προφανώς το κάνουμε αυτό. Είχαμε κάποια άτυχα αποτελέσματα και δεν πιστεύω ιδιαίτερα στην τύχη για την Ευρώπη, τα οποία μας έχουν φέρει λίγο πίσω στο στόχο μας, που είναι να προκριθούμε και στο Top 8, στο Champions League. Από εκεί και πέρα είναι ένας διαφορετικός θεσμός. Θέλουμε καταρχήν να το διασκεδάσουμε, γιατί είναι μια υπέροχη διοργάνωση. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα, να δούμε στο τέλος του αγώνα, να ξέρουμε, να κοιταχτούμε στα μάτια άλλου στα αποδυτήρα και να ξέρουμε ότι έχουμε κάνει το καλύτερο. Τώρα, αν αυτό είναι μια νίκη στον Ολυμπιακό ή μια ανταγωνιστική εμφάνιση, αυτό θα το δείξει η ζωή.